Ο Παναγιώτη, μια επιτυχημένη χρονιά ολοκληρώνεται για τον Γιάλισσο. Μια χρονιά που ξεκίνησε με ιδιαίτερες συνθήκες. Χρησιμοποίησατε αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, αρκετούς ντόπιους ποδοσφαιριστές και φέτος, γιατί το κάνατε και πέρσι αυτό. Είδαμε και σήμερα πολύ ωραίες εικόνες με παιδιά που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής να αγωνίζονται και να αφήνουν καλές εντυπώσεις. Τι μένει σαν συνολική εικόνα μετά την ολοκλήρωση της σεζόν στο πρωτάθλημα? Κοίτα, Νίκο, η αλήθεια είναι ότι φτιάχτηκε μια ομάδα το καλοκαίρι. Πάρα πολλά παιδιά από εδώ. Αυτό ήταν ο σκοπός. Είχαμε στόχο την παραμονή με χαμηλό προφίλ, όχι πολλά λόγια. Είχαμε πει ότι όποια ομάδα μας κερδίζει θα πρέπει να φτύσει αίμα. Ο στόχος επετεύχθη. Τερματίσαμε στην 7η θέση, που είναι πάρα πολύ σπουδαίο για το σύλλογο. Και έχω να πω ότι εγώ τους παίχτες μου που είχα από την αρχή όλους, γιατί εντάξει κάποια παιδιά φύγανε, ήρθαν κάποια άλλα, έτσι στο ποδόσφαιρο. Εγώ τους παίχτες μου και το ξέρουνε, τους αγαπάω όλους. Και όλη τη χρονιά είχαμε μια πορεία σταθερή και πηγαίναμε μόνο προς τα πάνω. Μπορεί στην αρχή να είχαμε κάποια σκαμπανεβάσματα, αλλά μετά σταθεροποιηθήκαμε και πηγαίναμε πρώτα προς τα πάνω και το αποδείχνουν και η βαθμολογία εκεί που τερματίσαμε. Η αλήθεια είναι ότι όλη τη χρονιά φέτος με κάνανε χαρούμενο και μιλάω πάντα για τους ποδοσφαιριστές μου, γιατί το τεχνικό team, τους συνεργάτες μου, το διοίκηση, τον πρόεδρο του κόσμου που είχαμε από την αρχή, τους έχω ευχαριστήσει δημοσίως. Απλά θέλω να πω για τους παίχτες μου ότι εάν όλη τη χρονιά ήμουνα χαρούμενος με τα αποτελέσματα, με την προσπάθεια, με ό,τι κάνανε και το κλίμα που είχαμε μεταξύ μας, σήμερα μπορώ να πω ότι όχι ίσως, σίγουρα είμαι ο πιο στοιχισμένος προπονητής που θα μπορούσα να υπάρξω για φέτος. Με τη σημερινή εμφάνιση, με το ότι παίξανε κάποια παιδιά μικρά και όλα ροδίτες, οι περισσότεροι. Η σύνθεσή μας σήμερα ήταν από το 2002 και κάτω, και αυτά που μπήκανε τα παιδιά, τα δύο μικρά της Ακαδημίας. Οπότε αυτό εμένα με χαροποιεί. Αυτό είναι το πλάνο, αυτό είναι η φιλοσοφία μας τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό είμαι εδώ. Επειδή δίνουμε την ευκαιρία στα Ροδιτόπουλα, στους Ροδίτες, και εγώ όπως μπορώ να τα βοηθήσω αυτά τα παιδιά, θα συνεχίζω να το κάνω στην ίδια φιλοσοφία, γιατί αν αλλάξει κάτι, ίσως δεν θα είμαι σε αυτή την ομάδα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, ευχόμαστε και στο κύπελλο. Να είσαι καλά.